Έχεις ζηλέψει νεότερους από σένα καλλιτέχνες? Τραγούδια τους, ναι. Φωνή, όχι. Όχι. Όχι, γιατί ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Εσένα σ' αρέσει, ρε παιδί μου, κάποιος πάρα πολύ. Που να πεις ότι είναι ο διάδοχος του Πάριου αυτός. Όχι, δεν υπάρχουν διάδοχοι. Ούτε θρόνοι δεν υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν διάδοχοι? Ποιος είπε ότι εγώ είμαι βασιλιάς για να έχω διάδοχο? Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τίποτα σπουδαίο. Απλά τραγουδάω καλύτερα από εσάς. Ο γιος σου ένας, ο Χάρης, ξεκίνησε στο Just the Two of Us, το παιχνίδι του Μέγκα. Ναι. Σε ρώτησε εσένα ή όχι? Γιατί να με ρωτήσω? Εμένα τα παιδιά μου έχουν απόλυτη ελευθερία. Και πόσο μάλλον ο Χάρης που είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Εντάξει, σαν συμβουλή. Όχι, μου το είπε σαν είδηση. Ότι θα πάω εκεί. Ότι θα πάω εκεί. Mm-hmm. Η μοναδική συμβουλή που δίνω είναι θες, κάντο. Δεν θες, μην το κάνεις με το ζόρι. Mm-hmm. Ό,τι αισθάνεσαι. Ακριβώς. Πάντως, γενικά με την τηλεόραση και με το τραγούδι, με το voice, που είναι η πιο εξελιγμένη μορφή τέλος πάντων των διαγωνιστικών shows με μουσική, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ποιος είναι ο Ρέμος, ποια είναι η Βανδύ, που θα κάνουν κριτική, ότι δεν δίνονται ευκαιρίες. Και η Χαρούλα η Αλεξίου, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, έδωσε μια συνέντευξη και είπε: εγώ, αν ξεκινούσα τώρα, μια χαρά, θα πήγαινα. Θα έπαιρνε μέρος. Η Χαρούλα εμπιστεύεται το μεγάλο ταλέντο που έχει. Και είναι σίγουρη ότι θα πετύχει. Οι άλλοι που το λένε, δεν έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Και εγώ θα πήγαινα. Εσύ θα πήγαινες? Βέβαια. Θα πήγαινες? Θα πήγαινα. Τραγούδια ελληνικά όμως. Ελληνικά. Ένα τραγούδι του Πάριου. Ένα τραγούδι του Πάριου. Ναι, το ανάλογο. Πάριου. Αλλά ελληνικά. Επιμένω να το λέω αυτό. Γιατί βλέπω πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή η πλειονότητα των παιδιών τραγουδάνε ξένο τραγούδι. Ενώ η ελληνική γλώσσα είναι πολλά πράγματα μαζί. Σου επιτρέπει κιόλας να κάνεις και ερμηνεία της λέξης που λες. Και μόλις το βάζεις αυτό το παιδί που λες εκπληκτικός είναι στο ξένο τραγούδι και να του πεις πες μου ένα ελληνικό τραγούδι, τι γερακή να πες μου. Θα δεις που θα είναι άλλος τραγουδιστής. Και αυτό το παιδί τι να πεις, πού να πάει να κάνει καριέρα. Εδώ στην Ελλάδα. Πού να πάει, στην Αμερική? Κάθε τετράγωνο της Αμερικής έχει 20. Ποια είναι αυτό που είδα εγώ, που άκουσα μάλλον, είναι ότι υπάρχουν πολλές καλές φωνές. Εγώ ποτέ μου δεν θα ερμηνεύω σωστά ένα I love you. Ενώ το σ' αγαπάω, θα το έλεγα. Το ξέρω, στο πετσί μου το σ' αγαπάω. I love you, δεν μου έρχεται, δεν μου πάει. Η σχέση σου και με τα άλλα τρία σου παιδιά ποια είναι? Μα τι ίδια. τα βλέπεις πολύ συχνά, Γιάννη? Σχεδόν κάθε μέρα. Και αν δεν τα βλέπω, τηλεφωνιόμαστε τρεις φορές την ημέρα. Με παίρνουν. Τώρα που είμαι βέβαια φορτωμένο. Το καλοκαίρι είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ παρέα. Και οι τέσσερις. Mm. Να με πω οι τέσσερις και τις 7 και οι 7. Και εγώ 8. Και ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι ακόμα. Μ' αρέσει να κάνω όνειρα. Τι βλέπεις τώρα, δηλαδή, τι ονειρεύεσαι? Κοίτα, δεν ονειρεύω μόνο για μένα, ονειρεύω και για τα παιδιά μου. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.